Λοιπόν, είμαστε εδώ πέρα, συζητάμε ακριβώς για την επανεκλογή του Ομπάμα σε ό,τι έχει να κάνει με την Ευρώπη, με τη Γερμανία και πολύ δε περισσότερο με την Ελλάδα. Και το ερώτημα το οποίο έχω θέσει εξ αρχής στους καλεσμένους είναι γιατί και πώς εκλήφθηκε αυτή η εκλογή και ποια είναι η οπτική που μπορεί να έχει ένας Έλληνας πολιτικός ή γενικότερα ένας Έλληνας πολίτης απέναντι στο θέμα της εκλογής του Ομπάμα. Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω εσάς, κυρία Γιαννακάκη, μιας και εκπροσωπεί τη Δημοκρατική Αριστερά. Ακούσαμε τον κύριο Μαριά ότι θα έπρεπε, παράδειγμα, ο Πρωθυπουργός, ο κ. Σαμαράς, να επιδιώξει μια άμεση συζήτηση και μια άμεση, αν θέλετε, συνάντηση με τον πρόεδρο Ομπάμα για να του θέσει τα δεδομένα και τα όρια και να επιδιώξει μια συμμαχία. Εγώ αναρωτιέμαι, καταρχήν, θα ήταν αυτό εφικτό, και δεύτερον, αν συμφωνείτε με τα όσα υπόθηκαν με τον κύριο Μαριά για τους ανεξάρτητους Έλληνες. Ναι, σαφώς και ο κύριος Σαμαράς θα έπρεπε να επιδιώξει μια συνάντηση με τον νεοεκλεγέντα πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό νομίζω ότι δεν υπάρχει κανείς ο οποίος θα ήταν αντίθετος αυτό. Και μάλιστα, εμείς ως Δημοκρατική Αριστερά χαιρετίζουμε την επανεκλογή του κυρίου Ομπάμα για τον λόγο που είπαν και προλαλήσαντας, γιατί θα συνεχίσει τις προσπάθειες για οικονομική σταθερότητα, για εξεύρεση θέσεων εργασίας κτλ. Παρόλο που πρέπει να ομολογήσουμε ότι είναι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών που βρίσκεται στη δυσχερέστερη θέση που βρίσκεται ένας πρόεδρος μετά από την εκλογή του Φραγκλίνου Ρούσβελτ. Γιατί παρόλο που οι προβλέψεις είναι θετικές για την ανάκαμψη της αμερικανικής οικονομίας, ακόμη ο δρόμος είναι πάρα πολύ μακρύς και έχει να περάσει από πάρα πολλές δυσκολίες. Από την άλλη μεριά, όσον αφορά στο θέμα του κουρέματος του χρέους, το κούρεμα του χρέους δεν έχει καμία σχέση με αυτό που άφησε να εννοηθεί ο κ. Μαριάς, και διορθώστε με, κύριε Μαριάν, το κατάλαβε λάθος, με μονομερή διαγραφή. Το κούρεμα του χρέους είναι κάτι το οποίο δεν είναι τόσο απλό. Χρειάζεται προϋποθέσεις για να γίνει. Ακριβώς. Είναι διμερής πράξη, όπως λέει ο κύριος Αυγενάκης. Γιατί στο PSI που κουρέψατε τους ομολογιούχους συμφώνησαν οι ομολογιούχοι. Ναι, τα ταμεία. Δεν συμφώνησαν. Άρα, κύριε Μαριά, παρόλο που με διακόψατε, το κουρέψατε, τι ακριβώς εννοείται. Για την κυβέρνηση. Το PSI στην ουσία. Για την τότε κυβέρνηση. Μια μονομερής διαγραφή. Ανθρώπων οι οποίοι είχαν ομόλογα και δεν συμφωνούσαν. Ναι, κύριε Μαριά, με διακόψατε. Πρώτα απ' όλα, η Δημοκρατική Αριστερά τότε, οι τέσσερις βουλευτές της είχαν ψηφίσει κατά του PSI. Δεύτερον, ήταν πάλι διμερής πράξη. Είχαν συμφωνήσει δύο. Και το κούρεμα του χρέους δεν είναι μία τόσο. Φυσικά δεν συμφώνησαν. Ναι, δεν είναι μία τόσο απλή πράξη. Αλλιώς θα τα κουρεύαμε όλα και θα τα καταγγέλαμε μονομερώς και θα συνεχίζαμε ευτυχισμένα τη ζωή μας. Αν είχατε συσχετισμό δύναμη στρατηγικό, ναι, αυτό λέμε. Ναι, και θα συνεχίζαμε ως χώρα στρατηγική συνεργασία. Σας ευχαριστώ που με αφήνετε να μιλήσω. Ας ολοκληρώσει, κύριε Γιαννακάκη, λοιπόν, και μετά θα ξαναδώσω το λόγο. Και θα συνεχίζαμε ευτυχισμένη τη ζωή μας. Θέλει λοιπόν κάποιες προϋποθέσεις για να γίνει. Από εκεί και πέρα λοιπόν το κούρεμα του χρέους είναι μια προοπτική την οποία πρέπει να τη δούμε και να αρχίσουμε να χτίζουμε τις συμμαχίες μας γι' αυτό και να αρχίσουμε να χτίζουμε και τις προϋποθέσεις γι' αυτό, βέβαια. Από εκεί και πέρα είναι και κάτι το οποίο επιθυμεί και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το οποίο επιθυμεί να απεμπλακεί από αυτή την ιστορία της Ελλάδας για λόγους τους οποίους μπορώ να σας αναφέρω αν θέλετε, γιατί έχει πάρα πολλές γκρίνιες από αφρικανικές και ασιατικές χώρες. Ήδη ο Καναδάς έστειλε μια επιστολή που είπε ότι εμείς δεν σας ξαναδίνουμε δραχμή και πλέον για να τη δίνετε στους Ευρωπαίους. Οι Ευρωπαίοι έχουν δικά τους χρήματα και θα υπομισθούμε εμείς στη δική τους κρίση. Και από εκεί και πέρα υπάρχει και ένα θέμα με τη βιωσιμότητα του χρέους που είναι στο καταστατικό του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Πράγμα που σημαίνει ότι θα έχουν πολύ μεγάλες δυσκολίες στο τέλος του Δεκέμβρη να το περάσουν από τα διοικητικά του συμβούλια. Τώρα, βέβαια, διαφωνώ και με αυτό που είπε ο κ. Μαριάς, που ονόμασε τον κ. Μπαρόσο υπάλληλο. Δεν ξέρω ακριβώς τι εννοεί, αν θεωρεί τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μην μεταφέρετε το στην κλίμα Ευρώπη των δανειστών είναι γκαουλάιτερ και αντί να στηρίξει τους θεσμούς είναι υπάλληλος της Μέρκελ. Η Ευρώπη έχει μετατραπεί σε Ευρώπη των δανειστών. Όλοι είναι ο υπάλληλος των δανειστών. Έπρεπε να υποστηρίζει τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι τα συμφέροντα της Μέρκελ. Εδώ θα σας παρακαλέσω, επειδή δεν είναι βουλή, δεν υπάρχουν κουδούνια, δεν υπάρχουν διακοπές. Χαίρομαι πάρα πολύ. Απλά αυτό το οποίο θέλω να ακούσω. Χαίρομαι πάρα πολύ που το επισημαίνετε. Λοιπόν, ο κ. Μπαρόσο είναι πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και από εκεί και πέρα, το τι χρωστάει η Αμερική ή το τι χρωστάει η Ιαπωνία δεν μπορεί να συγκριθεί με τίποτα με το τι χρωστάει η Ελλάδα ή το τι χρωστάνε άλλες χώρες. Κάθε χώρα έχει εντελώς διαφορετικά προβλήματα. Το χρέος της είναι ανάλογο με πάρα, πάρα πολλούς δείκτες. Γιατί και η Ιαπωνία έχει ένα τεράστιο χρέος, αλλά η Ιαπωνία έχει μια άλλη οικονομία. Και το χρέος της είναι εσωτερικό. Έχει δανειστεί από δικές της τράπεζες. Μην συνδέουμε πράγματα άσχετα. Είναι σαν αυτό που λένε κάποιοι άλλοι, ότι οι δανειστές μας δανείζονται
μεγαλύτερο επιτόκιο από ό,τι μας δανείζουν και συγχαίουν μια χώρα η οποία είναι σε μηχανισμό στήριξης με χώρες οι οποίες ακόμη είναι στην αγορά, στην ελεύθερη αγορά και δανείζονται απ' έξω. Κάποια πράγματα να τα βάζουμε στη σωστή. Το λέει το κεντρικό του βήματος με... Το Βήμα, ξέρετε, προχθές είχε και άλλα άρθρα. Το Βήμα που είναι συστημικό. Ναι, το Βήμα προχθές είχε και ένα άλλο άρθρο, το οποίο εγώ προσωπικά θα το χαρακτήριζα συστημικό. Μισό λεπτάκι, θέλω να θέσω ένα ερώτημα. Κυρία Μαριά. Λέμε αυτή τη στιγμή τόση ώρα... Αλλάζουν γραμμή πάντες πλέον. Λέμε τόση ώρα σε ό,τι αφορά... Μισό λεπτάκι. Εμείς έχουμε σταθερή γραμμή, δεν αλλάξαμε. Και εσείς, προσωπικά. Δεν αλλάξαμε. Επιτρέψτε μου, σας παρακαλώ, να θέσω ένα ερώτημα. Καταρχάς θα εξηγήσω. Δεν είμαι εδώ σαν καθηγητής. Μιλάω σαν κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος ανεξάρτητων Ελλήνων και ό,τι λέω είναι οι θέσεις του κινήματός μας. Σεβαστώ. Δεν έχουν καμία σχέση με προσωπικές απόψεις, οι οποίες σε καμία περίπτωση, άμα τις δείτε διαχρονικά, δεν είναι διαφορετικές από αυτές που λέω. Αλλά σε κάθε περίπτωση εξηγώ ως τι μιλάω. Σεβαστό, κύριε Βιεννάκη. Μισό λεπτά, κύριε Βιεννάκη. Δεν είναι προσωπικό το θέμα. Πρέπει να συζητήσουμε παρακάτω. Σαφώς. Αξιοποίηση των αντιθέσεων που υπάρχουν στον παγκόσμιο χώρο υπέρ της Ελλάδας. Όποιος και να είναι υπέρ της Ελλάδας, θα πάμε να συνεργαστούμε και να βάλουμε βάσεις συνεργασίας και κόντρα στους Γερμανούς που έχουν κάνει την Ελλάδα προτεκτοράτο. Να το καταλάβουμε. Ερώτηση προς τον κύριο Γκότση αρχικά και βεβαίως και σε όλους τους υπόλοιπους που είστε παρόντες. Φαίνεται ότι ο κύριος Ομπάμα επιδιώκει αυτή την πίεση που γίνεται μέσω Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου προς την Ευρώπη και συγκεκριμένα προς τη Γερμανία, γιατί από 1η Ιανουαρίου υπάρχει μια μεγάλη λεμιτόμος πάνω από το κεφάλι του, η οποία προβλέπει ένα δημοσιονομικό γκρεμό. Τι θα σημαίνει αυτό για την Αμερική, κύριε Γκότση? Και βεβαίως τι θα σημαίνει μετά για όλους τους υπόλοιπους γύρω-γύρω? Ο κύριος Ομπάμα έχει να αντιμετωπίσει πάρα πολλά προβλήματα. Πρώτα-πρώτα δημιουργήθηκε την τελευταία δεκαετία μια τεράστια συσσόρευση πλούτου υπέρ των ισχυρών στην Αμερική, κάτι που είχε να συμβεί τα τελευταία 40 χρόνια. Δηλαδή, είχαμε το εισόδημα το οποίο δημιουργήθηκε τα τελευταία 10 χρόνια, δυστυχώς πήγε σε ένα πολύ μικρό ποσοστό των Αμερικανών πλουσίων. Για δε το 2009, τα στοιχεία λένε ότι το 90% του πρόσθετου εισοδήματος πήγε στο 1% του αμερικανικού πληθυσμού. Αυτό και μόνο δείχνει ότι υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα οικονομικό στην Αμερική. Και μια ανομοιογένεια. Ακριβώς. Λοιπόν, από εκεί και μετά έχει να αντιμετωπίσει πρώτα-πρώτα την, να βάλει σε μια τάξη το παγκόσμιο τραπεζικό σύστημα. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα στο παγκόσμιο χρηματοοικονομικό σύστημα, το οποίο αναφέρεται κυρίως στην μεγάλη φούσκα των παραγόγων, των τοξικών σύνθετων προϊόντων, τα οποία ανέρχονται στα 700 περίπου 3 εκατομμύρια δολάρια. Mm-hmm. Σε σύγκριση, το παγκόσμιο ΑΕΠ είναι γύρω στα 73 εκατομμύρια. Αντιλαμβάνεστε για τι μεγέθους πρόβλημα μιλάμε, το οποίο κάποια στιγμή θα πρέπει να απομοχλευτεί. Και ακούστηκε εδώ πέρα ότι όντως το χρέος αυτό το οποίο έχει συσσωρευτεί κάπου θα πρέπει κάποια στιγμή να διευθετηθεί. Αυτό είναι ένα πολύ, πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Μπορεί, από εκεί και μετά είναι έχει φτάσει το χρέος των ΗΠΑ με την γενεσιανή πολιτική, η οποία ήταν πάρα πολύ σωστή, την οποία άρχισε τα τελευταία χρόνια ο κ. Ομπάμα, έχει φτάσει ήδη στα 16-3 εκατομμύρια δολάρια. Και αυτό θα πρέπει λοιπόν να το συμμαζέψει τώρα. Βέβαια, είδαμε εκεί. Έχει να αντιμετωπίσει όμως και την Κίνα. Είναι μια παρατήρηση πολύ, έτσι, κομμάτι της. Πολύ ευγενική που θα ήθελα να κάνω ως πανεπιστημιακός στους συνομιλητές μου εδώ, τους πολιτικούς. Είδαμε έναν πολιτισμό την ημέρα των εκλογών στην Αμερική, ο οποίος για μένα με ξάφνιασε όταν είδα τον κύριο Ρόμνεϊ να προσεύχεται για την. Έτσι είπε τουλάχιστον. Για και να χαιρετίζει. Να χαιρετίζει και να προσεύχεται για τον κύριο Ομπάμα να φέρει εις πέρας το έργο του. Αυτό λοιπόν νομίζω ότι θα έπρεπε να μας δώσει ένα μάθημα, να προσπαθήσουμε κι εμείς, επειδή όντως βρισκόμαστε σε ένα γκρεμό μπροστά, έχουμε ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα, ειδικά αυτή τη στιγμή που έχουμε τα δύο μεγάλα προβλήματα. Από το ένα το θέμα της επιμήκυσης, από το άλλο το θέμα της επίλυσης της βιωσιμότητας του χρέους, το οποίο βέβαια σαφώς δεν είναι βιώσιμο και το λέμε τώρα τόσο καιρό. Είναι πολύ μεγάλα τα προβλήματα για να μπορεί να αντιμετωπίσει ένα κόμμα ή μια παράταξη. Το είδαμε πόσο έξω έπεσαν όλες οι κινήσεις που έγιναν τα τελευταία χρόνια, δεδομένου ότι υπήρξε ένα κόμμα μόνο το οποίο προχωρούσε στις όποιες συμφωνίες έκανε, χωρίς τη στήριξη βέβαια των άλλων. Θεωρώ ότι μια εθνική στρατηγική, ένα εθνικό σχέδιο, το οποίο θα στηριζόταν από μεγαλύτερες δυνάμεις, θα μπορούσε να αντιμετωπίσει αυτά τα θέματα. Για τα οποία σας λέω ότι υπάρχουν τεχνικές λύσεις να τα αντιμετωπίσουμε. Το θέμα είναι να υπάρξει πολιτική βούληση και από
την ελληνική πλευρά, αλλά βέβαια και από την ευρωπαϊκή πλευρά και κυρίως από την πλευρά της κυρίας Μέρκελ, η οποία, μια τελευταία κουβέντα, νομίζω ότι το επόμενο χρονικό διάστημα και πολιτικά θα βρεθεί σε πολύ δυσμενή θέση. Εγώ τουλάχιστον έχω γράψει στο Βήμα πριν από ένα χρόνο περίπου ότι λίγο πολύ πάει προς τη μοναξιά η κυρία Μέρκελ. Ήδη έχει απομονωθεί παντού. Οι γερμανικές φωνές. Και στη Γερμανία, ακόμη και συντηρητικοί συναδελφοί μας. Το αντιλαμβάνονται και το συζητάνε. Και μέλη του Συμβουλίου των Πέντε Σοφών, όπως ο Λάρς Φελντ, ο οποίος συντάχθηκε με τον Μπόφιγκα για μια χαλάρωση της δημοσιονομικής πολιτικής, για να πάμε, εν πάση περιπτώσει, σε μια ενίσχυση της ζήτησης, να αντιμετωπιστεί το θέμα της ύφεσης, το οποίο όχι μόνο εμάς, αλλά και τη Γερμανία σιγά-σιγά χτυπάει την πόρτα της. Και δεδομένου τώρα ότι ο Ομπάμα νομίζω θα κάνει μια επιθετικότερη πολιτική, όπως ανέφερε και ο κύριος Σταθάκης προηγουμένως στο θέμα των εξαγών, διότι η Αμερική έχει αυξήσει τις αγωγές της από τη Γερμανία κυρίως. Όπως βέβαια και η Γαλλία έχει το πολύ, πολύ μεγάλο πρόβλημα. Η Γαλλία, προσέξτε, έχει 50% περισσότερες εισαγωγές αυτή τη στιγμή από τη Γερμανία από ό,τι είχε πριν από 3 χρόνια. Μάλιστα. Καταλαβαίνετε λοιπόν. Γι' αυτό δημιουργεί ελλείμματα η Γερμανία και προβλήματα βέβαια η Γερμανία. Αυτό όμως δεν μπορεί να κρατήσει για πολύ. Λοιπόν, είναι αυτή τη στιγμή νομίζω καθοριστικός ο χρόνος. Πάμε αμέσως να συνδεθούμε τηλεφωνικά με την κυρία Ιβέτ Τζάρβις, είναι η πρόεδρος των Δημοκρατικών Εξωτερικού. Κυρία Τζάρβις, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καταρχήν, συγχαρητήρια για την επιλογή του πρόεδρου σας, του κυρίου Μπαράκ Ομπάμα. Θέλω να ρωτήσω, με τους προσκεκλημένους εδώ πέρα συζητάμε ποιες είναι οι επιπτώσεις της εκλογής Ομπάμα και πώς αυτό μπορεί να επηρεάσει και την Ελλάδα. Θέλω τη δική σας άποψη επί του θέματος, μιας και έχετε παρακολουθήσει την καμπάνια του Προέδρου και γνωρίζετε καλύτερα την πολιτική και το πρόγραμμά του. Κοιτάξτε, ακούγοντας έτσι λιγάκι τώρα, πρόλαβα να ακούσω λίγο τους προλαλήσοντες. Πιστεύω ότι οπωσδήποτε συμφωνώ, δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα τα ονόματα γιατί δεν άκουγα πρώτα, αλλά νομίζω καθηγητής ήταν, που έλεγε για την πολιτική της Αμερικής που πιστεύει ότι θα συνεχιστεί και την πίεση προς την κυρία Μέρκελ, όπως το γνωρίζουμε όλοι ότι έγινε πριν από κάποιες μήνες. Και περισσότερα απ' όλα την πίεση προς το θέμα της του χρονικού, το χρόνο, την χρονοβόρα που κάνουν οι Ευρώποι για να πάρθουν κάποιες αποφάσεις. Πιστεύουμε ότι αργήσανε αρκετά, πιστεύω ότι αυτή είναι η σύνθετη νόμη σε όλο τον κόσμο, ότι αργήσανε πάρα πολύ, πολύ για να πάρθουν κάποιες αποφάσεις ώστε να αποφεύγουν τα προβλήματα τα οικονομικά τα τόσο μεγάλα. Και όπως είπατε, υφίσταται το πρόβλημα τώρα η ίδια που έχει απομονωθεί. Έχει απομονωθεί η κυρία Μέρκελ και πιστεύω ότι το IMF, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, έχουν κουραστεί με το θέμα του να δίνουν συνέχεια και χωρίς να δίνουν αποτέλεσμα ως προς το θέμα της ανάπτυξης. Γιατί πιστεύω ότι όλοι πλέον καταλαβαίνουν ότι τα προγράμματα austerity, αυστηρότητας, λιτότητας, αυστηρότητες, δεν βγάζει καρπούς. Μάλιστα, ο κ. Ομπάμα φαίνεται ότι τελικά σε μία περίοδο ύφεσης προτίθεται να ρίξει χρήματα μες στην αγορά μόνο και μόνο για να μπορέσει ο κόσμος να έχει διαθέσιμο εισόδημα, το οποίο αύριο μεθαύριο θα μπορεί να το επενδύσει, να αγοράσει ευρωπαϊκά προϊόντα και έτσι τέλος πάντων να μπορέσει η χώρα του να βγει από την ύφεση. Εκτιμάτε ότι αυτή η πολιτική μπορεί να αποδώσει καρπούς, δεδομένου ότι υπάρχουν και δύο πόλεμοι που είναι σε διεξαγωγή, ένα στο Αφγανιστάν και ο άλλος ακόμη στο Ιράν, άσχετα